Είχαμε συνδεθεί πριν από περίπου μία εβδομάδα και είχαμε κάνει αναφορά στο γλέντι των Κρητών των φοιτητών. Στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη. Έχουμε χαρακτηριστικό βίντεο. Ακριβώς. Έχουμε. Πάμε να μπούμε στο κλίμα της πρώτης σύνδεσης της εκπομπής. Θεοδώρα, πάμε να το προβάλλουμε. Μάλιστα, λοιπόν, συνδεθήκαμε βέβαια και με Σέρες και με Ξάνθη. Εγώ είπα στον πρόλογό μου Σέρες, το βίντεο αφορά την Ξάνθη. Τα είχαμε πει εκεί πέρα με εκπροσώπους του Συλλόγου Φοιτητών από την Κρήτη βέβαια. Πάμε στην Ξάνθη, είναι η Αργυρό Σταματάκη πρόεδρος και η Μαριλένα η Αλατζόγλου, είναι η ταμείας του Συλλόγου Κρητών Φοιτητών. Τα είχαμε ξαναπεί, την καλησπέρα μας. Γεια σας, καλησπέρα. Λοιπόν, Αργυρό, να ξεκινήσω με σένα. Το αδιαχώρητο εκεί στο κέντρο παρακολουθήσαμε. Μεταφέρατε το κλίμα, τον πολιτισμό, ακριβώς, τα έθιμα της Κρήτης. Για πες μας λίγο, πώς περάσατε? Ακριβώς, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Η Ξάνθη μας στήριξε και οι φοιτητές. Για μένα ήταν και μια ιδιαίτερη χαρά, λίγο παραπάνω, καθώς μια και κλείναμε πέρυσι στα 30 χρόνια λειτουργίας. Και επειδή ιδρυτής του συλλόγου ήταν και ο πατέρας μου, ήταν ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Μπράβο, είδες, έχει πάρει τη σκυτάλη, πήρε τη σκυτάλη, συνεχίζει και κάπου θα τη δώσεις κάποια στιγμή αυτή τη σκυτάλη. 30 χρόνια πέρασαν από τότε, λοιπόν. Ακριβώς. Μαριλένα, τι σημαίνει για σας... Ναι, 31 για την ακρίβεια. 31. Τι σημαίνει για σας η διεξαγωγή, ο προγραμματισμός της συγκεκριμένης εκδήλωσης? Μετά από 2 χρόνια καινού ήταν κάτι πάρα πολύ ευχάριστο για μας. Για παράδειγμα, για μένα ήταν και το πρώτο μου γλέντι μετά από 3 χρόνια φοιτητή στην Ξάνθη. Είναι ένα γεγονός που περιμένουμε όλοι κριτική. Και τα παιδιά που δεν είναι από Κρήτη μας στήριξαν, πέρασαν πολύ ωραία. Γενικά είναι αυτό που περιμένουμε κάθε χρονιά, τα καρναβάλια και το γλέντι μας. Περνάμε είδαμε... πολύ ωραία, φέρνουμε την παράδοση. Από ό,τι είδαμε, του δώσατε και κατάλαβε. Αρκετός κόσμος, εννοείται. Και οι άνθρωποι εκεί είχατε ανάγκη να εκτονωθείτε, να βγείτε μετά από 2 χρόνια κορονοϊού. Και η Βάλια, ότι είναι μια αδικημένη γενιά φοιτητών, καθώς έχουν πέσει μέσα στην πανδημία και την κρίση με τους όποιους περιορισμούς, οπότε βρήκαν τρόπο να έχουν τις ανάσες τους, οπότε είδαμε τι έγινε βέβαια. Οπότε Αργυρό, περάσατε καλά. Έτσι δεν είναι? Ναι, να πούμε και όλες ότι όλα τηρήθηκαν όλα τα μέτρα που ισχύουν. Βέβαια, να το πούμε. Κάποιο δεν είναι αυτό, ναι. Και το κλέτι κράτησε μέχρι το πρωί. Μέχρι τις 6 ώρες το πρωί ήμασταν πάνω στην πίστα. Μέχρι το πρωί. Οπότε Μαριλένα... Ευχαριστούμε βέβαια και το συγκρότημα. Επιστρέφετε τώρα Κρήτη στις γιορτές οι φοιτητές? Επιστρέφουμε, ήδη έχουν φύγει αρκετοί. Επιστρέφουμε σιγά σιγά κι εμείς για το Πάσχα, να δούμε τις οικογένειές μας. Και το Μάιο με το καλό, να συνεχίσουμε το σύλλογο κανονικά όλοι μαζί. Στο τέλος της ακαδημαϊκής περίοδου, στο τέλος, το καλοκαίρι, ετοιμάζετε κάτι αντίστοιχο, ίσως σε εξωτερικό χώρο? Τι προγραμματίζετε συνήθως? Επειδή πέφτει και η εξεταστική τον Ιούνιο, συνήθως... Δεν προγραμματίζουμε. Προγραμματίζουμε για το επόμενο γλέντι, αλλά συνεχώς μαζευόμαστε για τα μαθήματα χορού και για τις παρέες που γίνεται κάθε Πέμπτη. Και είδαμε και κάποια δρόμενα σε δρόμους της Ξάνθης να λαμβάνουν χώρα, όχι μόνο δηλαδή μέσα στο κέντρο, έτσι δεν είναι? Πραγματοποιήσατε... Ναι, την Παρασκευή ξεκινήσαμε...
Ακριβώς, από το ρολόι της Ξάνθης, τη λεγόμενη Καντάβα μας. Και γυρίσαμε όλη την Ξάνθη, την παλιά πόλη, μέχρι που καταλήξαμε σε ένα μαγαζί αντίθετα να το γιορτάζουμε εξής. Γενικά, οι ντόπιοι εκεί, οι κάτοικοι, πώς έχουν αγκαλιάσει αυτές τις πρωτοβουλίες, πώς συμπεριφέρονται, πόσο κοντά τους σας νιώθουν? Αρκετά κοντά, μας βοηθάνε, ειδικά στην Καντάβα είδαμε πολύ ανταπόκριση στον δρόμο από τον κόσμο και στο γλέντι μας, στηρίζουν τα μαθήματα οι φοιτητές και οι επιχειρηματίες της Ξάνθης. Φυσικά μας στήριξαν στη διοργάνωση του γλεντιού και με την παρουσία τους αντίστοιχα εκεί πέρα. Ναι. Οπότε τώρα στην τελική ευθεία για να κατέβετε στην Κρήτη, να ξεκινήσετε και τα μπάνια βέβαια. Καθώς όμορφη η Ξάνθη, αλλά σαν την Κρήτη. Ακριβώς. Βέβαια. Εννοείται, εννοείται. Σαν την Κρήτη εννοείται. Τώρα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Αργυρό Μαριλένα, να είστε καλά. Με το καλό να τα πούμε και από κοντά. Εμείς η πόρτα της εκπομπής ανοιχτή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά.